Μαζί μας οι δύο σκόρερ του μεγάλου τελικού. Πώς είναι να είσαι πρωταθλητής? Υπέροχη εμπειρία. Όλη τη χρονιά δουλεύαμε γι' αυτό. Το περιμέναμε από τον Ιούλιο που αρχίσαμε την προετοιμασία. Και έγινε πραγματικότητα τώρα. Μόνο πανηγύρια μέσα στα αποδυτήρια εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, το πάνε ο τρόπος που παίζουμε. Και θέλουμε την κατοχή της μπάλας και είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία πάνω απ' όλα. Και νομίζω πως το επιτύχαμε σε όλα τα παιχνίδια της σεζόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πού κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Κρίθηκε σε όποιον το ήθελε πιο πολύ. Πιστεύω μπήκαμε δυναμικά, είχαμε την κατοχή της μπάλας, είχαμε τον έλεγχο. Μπαίναμε δυνατά σε όλες τις φάσεις, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να πάρει καθόλου τον έλεγχο. Πετύχαμε τον γκολ. Μετά από μια αδράνεια της άμυνας σοφαριστήκαμε, αλλά αμέσως δείξαμε ποιος το θέλει περισσότερο το μάτς. Πήραμε μπροστά κεφάλι στο σκορ και από εκεί και μετά όλα πήγανε καλά. Δώσαμε λίγο έμφαση περισσότερο στην άμυνα και το κρατήσαμε. Κάναμε και κάποιες ευκαιρίες και όλα πήγανε πολύ καλά όπως τα περιμέναμε. Μια μεγάλη σεζόν φτάνει στο τέλος της. Τώρα ξεκούραση και το μέλλον τι έχει? Πολύ δουλειά σίγουρα. Τώρα ήρθε η στιγμή που θα ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο μετά από μια πολύ καλή σεζόν. Ωστόσο, θα αρχίσουμε πάλι από τον Ιούλιο την προετοιμασία και θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να είμαστε πάλι του χρόνου τέτοια όπως οι πρωταθλητές. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε σαν ποδοσφαιριστές από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα, καταρχάς εκπαιδευόμαστε ακόμα. Είμαστε στην ΚΑΠΑ 20 από εδώ και πέρα. Προσπαθούμε να μπούμε στην πρώτη ομάδα, όπως κάθε παιδί που είναι στις ακαδημίες. Και αυτό, προσπαθούμε να στελεχωθούμε στην πρώτη ομάδα, εκπαιδευόμαστε καθημερινά για αυτό το πράγμα. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σας στο μέλλον? Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι στο μέλλον, το παρόν. Ποιο είναι το όνειρό σας, το όνειρο και τον δύο? Θέλω να ακούσω αυτό και να κλείσουμε. Σίγουρα το όνειρό μας είναι να παίξουμε σε κάποια, στην πρώτη ομάδα αρχικά και στη συνέχεια σε κάποια άλλη ομάδα πιο μεγάλη και στον ΠΑΟΚ. Όλα τα χρόνια. Ωστόσο, πρέπει να δουλεύουμε καθημερινά για να το πετύχουμε αυτό και δεν θα στο χαρίσει κανένας, δεν είναι καθόλου εύκολο. Μόνο με δουλειά γίνεται. Και ένα σχόλιο για τους δύο προπονητές σας. Πάρα πολύ καλή. Από την πρώτη προπόνηση μέχρι και την τελευταία ήταν πολύ συντονισμένοι. Μας αγαπήσανε πάρα πολύ. Πιστέψανε σε εμάς και καταφέραμε το στόχο μας.